Άρα λέτε επιμόρφωση, κύριε Αλέφαντε. Έτσι λείπει από τον Έλληνα προπονητή σήμερα. Επιμόρφωση. Αυτό, να πάει έξω, να δει, να πάρει γνώση. Δεν πάνε. Δεν πάνε. Αράζουν εδώ, παίρνουν καλά λεφτά. Τόσοι προπονητές είναι. Δηλαδή, έχει πάει ένας έξω. Βγαίνει ο Αναστασιάδης. Δηλαδή, πού το μάθε το ποδόσφαιρο, Αναστασιάδης. Που βάζει το βίντεο στους παίκτες και τους λέει: κοίτα, πώς παίζει Μπαρτσελόνα, θέλω να παίζετε έτσι. Αυτά είναι γελίες καταστάσεις. Θέλει να κριτικάρει παιδί. Λέει προχτές ότι ο Κόχ είναι αργός. Άμα λες αργός, τότε ο Νίνης τι είναι, εσύ φουνάς. Λοιπόν, οπότε... από την άλλη πλευρά, ο Λεμονής τόσα λεφτά πήρε, πήγε πουθενά. Οπότε... Πού πήγαν. Πού πήγαν, όχι, ο Μουτενές αυτοί όλοι, με τέτοια άλλα ονόματα, ένα κάρο που θυμόμαστε. Εγώ σου λέω ορισμένο από αυτούς που έχουν πάρει λεφτά και τέτοια. Δεν πάνε, δεν πάει πουθενά κανένας. Έχουν να πει ο Λεμονής και συναντήθηκα με τη Manchester United, να του πει του Φέργκισον. Με το Δημήτρη, σε παρακαλώ, θέλω να σε δω 2 μήνες εκεί. Τότε που έπαιξε με τον Ολυμπιακό αντίπαλο, τον δεχτεί να πάει. Θέλω... Σοβαρά, εγώ μια φορά είχα πάει να δω την εθνική Αργεντινής με το Μενό, την να δω αν κάνει ταυτική. Και ανέβηκα πάνω σε ένα σπίτι μονοκατοικία, αλλά ήταν ψηλά η ταράτσα, να βλέπω την προπόνηση του Μενότη. Μάλιστα είχα και τον Τζίμα μαζί μου, ξέρεις, το δικό μας, το παλιό, την Αθήνα. Καλή ώρα του να είναι, γιατί ήξερε και τις γλώσσες και τέτοια, να άρχισε και παρέα. Και βλέπω το Μενότη να κάνει τακτικές, μπήκανε καραμπινιέρι, μας φιάσανε. Δείξαν τα πασπόρτ, εντάξει, απαγορεύεται. Είδα όμως. Κύριε Αλέφαντε, μου έχουν λείψει οι εκπομπές. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Μπουκάρουνε μέσα με τα σκυλιά μας. Παίρνουνε, λέμε έτσι και έτσι, οπότε είχα κάτι του φωτός, κάτι συνεντεύξεις. Μας πάνε μέσα, κάτσαν την προπόνηση, μας κρατήσανε τα διαβατήρια. Μετά τελείωσε το πρόβλημα, μας τα δώσα αυτή πιο κύριε. Θέλω να σου πω. Πήγα, είδα Σαντα Μαρία Καθιάλου. Θέλει θυσία. Δεν έχω χρόνο, κύριε Αλέφα, θα τα πούμε διαζώσεις live, δηλαδή, σε μια άλλη εκπομπή. Δεν πάνε έξω. Δεν πάνε. Δηλαδή, εγώ τώρα σου λέω τώρα, τελειώνει ένας γιατρός Έλληνας. Ναι. Μπορεί να γίνει νομίζω μεγάλος. Πρέπει να έχει παραστάσεις, λέτε λοιπόν. Να ήταν. Με πιέζουν πάρα πολύ, δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Αλέφα. Θα τα πούμε σε μια